Θέλω λίγο να πιάσουμε τώρα ένα άλλο κομμάτι που έχει να κάνει από τη μία με την καύση ξύλων και από την άλλη βέβαια με τις επιπτώσεις που καταγράφονται διαχρονικά στην υγεία, στην ανθρώπινη υγεία. Θέλω να πάμε λίγο στον πρόεδρο της Ένωσης Πνευμονολόγων Χανίων, ο κύριος Μιλτιάδης Μαρκάτος. Την καλησπέρα μας, κύριε Μαρκάτε, πώς είστε? Καλησπέρα, Γερμανδόπουλε. Μια χαρά. Την καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Πιάσαμε το κομμάτι το οικονομικό. Καταρχάς, πιάσαμε το κομμάτι το πρωτοποριακό με τα υπολείμματα καφέ. Πήγαμε στο κομμάτι το οικονομικό που έχει να κάνει με αυξήσεις και ανατιμήσεις. Πάμε να πιάσουμε και το κομμάτι της υγείας. Κατά πόσο αυτή η συνήθεια να καίμε ξύλα, το λέω με απλό τρόπο, χρησιμοποιώ απλούς όρους, καταγράφονται κατ' επέκταση επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Τι πρέπει να προσέξουμε, τι πρέπει να αποφύγουμε? Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Είδαμε με εναλλακτικές μεθόδους όπως με τον καφέ πάρα πολύ ωραία πράγματα. Όμως το ξύλο και τα παράγωγά του και τα προϊόντα του προς καύση είναι και ακριβά όπως είδαμε προηγουμένως, αλλά είναι και επικίνδυνα και βρώμικα και επικίνδυνα βασικά για τη δημόσια υγεία. Φανταστείτε ότι το 40% της ρύπανσης της ατμόσφαιρας της πόλης μας, έτσι, και όχι στα χωριά, προέρχεται από σωματίδια που δημιουργούνται από την καύση ξύλου σε τζάκια, ξυλόσομπες, χωρίς να αναθώ και το πετρέλαιο βέβαια, το οποίο ευθύνεται για το άλλο 20%. Και αν θέλουμε να βάλουμε έτσι τη γενική εικόνα, και το υπόλοιπο 30% είναι από τα αυτοκίνητα, δηλαδή τους κινητήρες εσωτερικής καύσης των αυτοκινήτων, όταν αυτά βέβαια κινούνται με βάση το πετρέλαιο ή τη βενζίνη. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικά τα σωματίδια που εκλείουν, γιατί η καύση ξύλου εκλείει στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον μεγάλες ποσότητες τους ονομάζουμε άνθρακες, είναι καρκινογόνες τις ουσίες, βενζόλιο, διοξίνες και αιρούμενα σωματίδια. Και μάλιστα όσο πιο μικρά είναι αυτά τα αιρούμενα σωματίδια, τόσο και πιο επικίνδυνα είναι. Τα πολύ μικρά, που είναι της τάξης των 2,5 μικρομέτρων σε μέγεθος, διεισδύουν και καθίστανται πολύ βαθιά μέσα στις κυψελίδες του πνεύμονα και από εκεί περνούν και στην κυκλοφορία του αίματος. Άρα κυκλοφορούν και σε όλο μας το σώμα και φτάνουν έτσι σε διάφορα όργανα του σώματός μας. Άρα βλέπετε είναι ένα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ επικίνδυνο κομμάτι. Και η ρύπανση του αέρα δεν αφορά μόνο το περιβάλλον στην πόλη, αφορά και το ίδιο μας το σπίτι. Δηλαδή κάποιο σπίτι που έχει τζάκι ή ξυλόσωμα έχει και εσωτερική ρύπανση από τα προϊόντα αυτά και από την εθάλη, δηλαδή από την καπνιά, όπως λέμε, που βγαίνει από αυτά. Ξέρετε τώρα, οι περισσότεροι ξέρετε τι λένε. Σε μια συνθήκη αφέλειας, τονίζουν ότι γενιές και γενιές μεγάλωσαν με μαγκάλια, με σόμπες, με τζάκια και δεν επηρεάστηκαν. Και έρχεστε τώρα σε μια περίοδο οικονομική κρίση παλαιότερα, ενεργειακής κρίσης τώρα και μας λέτε να βάλουμε φρένο σε αυτή τη συνήθεια. Τι απαντάμε? Κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει και πλέον είναι δεδομένο το τι γίνεται καίγοντας ξύλο. Είναι η πιο δύσκολη, η πιο επικίνδυνη μορφή καύσης που μπορούμε να έχουμε στο σπίτι μας. Οτιδήποτε άλλο είναι καλύτερο. Δηλαδή η εσωτερική καύση από, για παράδειγμα, το καλοριφέρ ή από καίγοντας ηλεκτρική ενέργεια ή ακόμη για το φυσικό αέριο. Το καταλαβαίνουμε πλέον όλοι μας ότι όλες αυτές οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας και θερμότητας στο σπίτι μας είναι πλέον πάρα πολύ ακριβές. Αλλά όπως βλέπουμε και το πέλετ και το ξύλο και αυτό αρχίζει και γίνεται πάρα πολύ ακριβό. Δηλαδή θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να υποκαταστήσουμε μια ακριβή πηγή θερμότητας με κάτι διαφορετικό. Και πρώτα απ' όλα είναι πολύ σημαντική η μόνωση στα σπίτια μας. Δηλαδή προσπαθούμε να κάψουμε πραγματικά χρήματα για να τα σταθούμε, αλλά πολλά από αυτά τα χρήματα φεύγουν από τις χαραμάδες, από τους τοίχους, από κουφώματα τα οποία δεν κλείνουν καλά. Σωστά. Άρα λοιπόν Σωστά. η ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού μας είναι ένα πάρα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, το οποίο νομίζω ότι το αφήνουμε μακριά μας, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το δούμε. Από εκεί και πέρα, οτιδήποτε κάνουμε πρέπει να είναι όσο γίνεται καλύτερο ποιοτικά. Δηλαδή, για παράδειγμα, κλειστά τζάκια και όχι ανοιχτά, γιατί και είναι καλύτερα. Δηλαδή εκεί καλύτερα ήθελα να πάω ξύλο. Και με αυτό να κλείσουμε στο πρακτικό κομμάτι, συνοψίζοντας περιεκτικά τι πρέπει να κάνουμε, όσοι έχουμε στην άκρη του μυαλού μας ότι θα χρησιμοποιήσουμε, θα κάψουμε ξύλα, θα χρησιμοποιήσουμε το τζάκι. Ναι, ένα κλειστό τζάκι, μία ξυλόσομπα η οποία είναι κλειστή και κάνει έτσι καλή καύση, είναι πολύ καλύτερη από την ανοιχτή. Έχει και καλύτερη και μεγαλύτερη παραγωγή θερμότητα. Ταυτόχρονα και τα προϊόντα καύσης είναι πολύ λιγότερα. Όμως δεν πάβει η καύση ξύλου να είναι η πιο ρυπογόνα μορφή παραγωγής θερμότητας μέσα στο σπίτι. Αν μπορούμε να έχουμε οποιαδήποτε άλλη
εναλλακτική μορφή παραγωγής θερμότητας, είτε αυτό είναι μέσω ηλεκτρικού ρεύματος, είτε μέσω καυστήρων πετρελαίου, θέρμανσης πετρελαίου, κεντρική δηλαδή καυστήρες θέρμανσης, είτε ακόμη και από άλλα, για παράδειγμα θερμοπομπή ή οποιοδήποτε άλλο μέσο θέρμανσης τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εναλλακτικά, είναι σίγουρα πολύ καλύτερο όσον αφορά τις βλάβες που μπορεί να προκαλέσει στη δημόσια υγεία. Μάλιστα. Κύριε Μαρκάτε, να σε ευχαριστήσω θερμά. Θα τα ξαναπούμε. Χαρά μας, θα φιλοξενούμε στην εκπομπή μας. Να είστε καλά.